φέτο έχουμε τι τρει βασικέ ειδικότητε: Τεχνικό Μαγειρική Τέχνη Αρχιμάγειρα, Τεχνικό Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία και το Στέλεγο Διοίκηση και Οικονομία του Τουρισμού με κατεύθυνση το Τουριστικό Πρακτορείο, την Οργάνωση και Λειτουργία του Τουριστικού Πρακτορείου. Ε, το Υπουργείο Τουρισμού, μετά από πρόταση των διευθυντών ε, και, και δικιά μου βέβαια για το συγκεκριμένο ΙΕΚ τη περιοχή που εποπτεύει όλη την Πελοπόννησο, ε, δόθηκε νέα παράταση ε, στι αιτήσει ε, ε, κατάθεση για ενδιαφερόμενου που dhe πρόλαβαν είτε ξεχάστηκαν ή ακόμα και για αυτούς που δεν πέτυχαν από την πρώτη ε, προκήρυξη και της πλατφόρμας του μηχανογραφικού και έτσι οι καινούργιες αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, ε, 11 του μηνός, μέχρι και την 5η, 14 του μηνός, πριν τις 12 το βράδυ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αιτήσή τους μπαίνοντα στο site του Υπουργείου Τουρισμού όπου με ένα link θα τους οδηγεί στην εγγραφή, στη δημιουργία λογαριασμού και στην καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων. Κυρίω υπάρχουν και ένα θέσει στα απογευματινά τμήματα. Ε, όπου εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν και τις ειδικότητε, να δουν και το περίγραμμα και το διάγραμμα σπουδών και να καταθέσουν αιτησί του. Ήδη, ε, μπορώ να πω ότι ήδη έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από την ημέρα που, την Παρασκευή, παραδείγματο χάρη που ανακοινώθηκε, και έτσι όλοι αυτοί οι φίλοι μας που δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν ε, για διάφορο λόγο να καταθέσουν αιτησί του, μπορούν μέχρι και την Πέμπτη, πριν τις 12 το βράδυ, να μπουν και να καταθέσουν και να βάλουν την επιλογή των απογευματινών. Θέλω να επαναλέγω ότι η φίτηση είναι τέσσερα εξάμηνα, συν ένα εξάμη Εξάμεινο πρακτική άσκηση, όπου ε, το εξάμεινο αυτό είναι αμοιβόμενο, πρακτική και ελεγχόμενο και εποπτευόμενο. Ε, τα εξάμενα είναι αυτοτελή, έχουν διάρθρωση με μαθήματα υποχρεωτικά. Ε, όποιοι επιλέξουν το πρωινό ωράριο, τα μαθήματα ξεκινούν 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Και όποιοι επιλέξουν το απογευματινό ωράριο, 2 και 4 με 6.30 το βράδυ. Βέβαια, έχουμε πει πάλι μαζί και θέλω να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το βήμα που μα δίνετε για να ακούσουν και οι τηλεθεατέ ότι η εκπαίδευση στον τουρισμό είναι πλέον διέξοδο. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι έχει τη μικρότερη δυνατή ενεργεία, γιατί ακριβώ στηρίζεται όχι μόνο σε μια πολύ Καλά οργανωμένη εκπαίδευση και προετοιμασία μέσα από ε, τη Σχολή Τουρκικών Επαγγελμάτων, τη Σχολή Τουρκική Εκπαίδευση εδώ, το ΙΕΚ Πελοπονίσου του Άργο. Ε, όχι μόνο για από, το ένα, από μια ε, ε, πλειάδα εξειδικευμένων καθηγητών εκπαιδευτικών, αλλά και από τα πολύ καλά εργαστήρια που έχει η Σχολή και διαθέτει στο, στα πολύ φιλόξενα κτίρια εδώ του Δήμου Άργου Μικινών, όπου από το καλοκαίρι του 12. Ε, πραγματικά η επιτυχία και η πλεξιμότητα στι αιτήσει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο θεσμό τη μετακπαίδευση είναι ο μοναδικό ε, θεσμό που προσδίδει ε, πτυχίο πιστοποιητικό ε, με νόμο με το 1077 του 80 και ε, ε, υλοποιείται μόνο από το Υπουργείο Τουρισμού και από τη Σχολή Τουρισική Εκπαίδευση. Έτσι, στην περιοχή μα, ε, που εποπτεύουμε όλη την Πελοπόννησο, την Κεφαλονιά και την Ζάκυνθο... έχουν προκηρυχθεί τμήματα μετακπαίδευση. Να περιοριστώ κυρίω στην Αργολίδα, όπου για πρώτη φορά φέτο η Αργολίδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δημιουργεί τμήματα ταχύρυθμα μετακπαίδευση και στην πόλη του Άργου και στην περιοχή τη Ερμειονίδο. Για την πόλη του Άργου έχουμε προκηρύξει δύο τμήματα, τη μαγειρική τέχνη και την οροφοκομεία, δηλαδή για όσου εργάζονται πολλά χρόνια μέσα στην κουζίνα και για τι κυρίε που εργάζονται πολλά χρόνια στου ορόφου και δεν έχουν πιστοποιήσει τι γνώσει του, μπορούν μετά την προκήρυξη που θα βγει, περίπου υπολογίζουμε σε 15 μέρε, να καταθέσουν την αίτησή του ηλεκτρονικά και να έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα όπου θα του οδηγήσει στο πιστοποιητικό μετακπαίδευση ένα πτυχίο το οποίο του προσδίσει, που του προσδίδει όχι μόνο την υπαλληλική ιδιότητα, αλλά και την διασφάλιση και την κατοχήρωση και την πιστοποίηση όλων των γνώσεων που έχουν αποκτήσει μην ξεχάσουμε την Ερμιονίδα που είναι στο νομό μα. Η Ερμιονίδα την έχουμε προκηρύξει με τρία τμήματα. Έχουμε και μαγειρικό και οροφοκομεία και ξενοδοχειακό. Συγγνώμη, τέσσερα και επισητιστικό. Είναι μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, όχι μόνο σε ξενοδοχεία, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό που δεν έχει εκπαιδευτεί. Τελευταία φορά θυμάμαι είχαμε κάνει τμήματα στην Ερμιονίδα το 2009. Άρα βλέπετε ότι ένα μεγάλο κενό και περιμένει πολλοί κόσμο και με πολλή αγωνία οι μας παίρνουν και τηλέφωνα για να ξεκινήσουν τα τμήματα αυτά. Οι υπόλοιπε πόλεις είναι το Λουτράκι, Κλασική πόλη η οποία κάθε χρόνο δημιουργούμε τμήματα. Επίση, πρώτη φορά, μετά πολλά χρόνια μπαίνει η πάτρα. Επίση ο πύργο που δεν πρόλαβε και πέρσι να, δεν μπόρεσε πέρσι να δημιουργήσει τμήματα, η Καλαμάτα και η πόλη του Άργους εδώ. Μοναδική ευκαιρία για όλου αυτού του εργαζόμενου επαγγελματίε στον τουρισμό που δεν έχουν πιστοποιήσει τι γνώσει του μέσα από ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα 3,5-4 μηνών να μπορέσουν και να αποκτήσουν γνώσει πολύ καλέ και ωφέλιμε για το αντικείμενό του, αλλά κυρίω να πιστοποιηθούν μέσα από ένα κρατικό πιστοποιητικό με την υπογραφή τη Σχολή Τουριστική Εκπαίδευση.